αυτά εδώ, ας πούμε, τα κεράσια τώρα είναι 8 χρονών. Θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 10 με 12 κιλά. Είναι το δέντρο παραγωγήσιμο αυτό. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα. Έχουν καεί όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Αυτό το δέντρο εδώ τώρα είναι 4 μέτρα δέντρο και. Δηλαδή έπρεπε να έχει 10 κιλά τουλάχιστον. Και δεν έχει τίποτα. Να πεις ότι έχει κάτι. Δεν έχει τίποτα. Η παραγωγή φέτος είναι πολύ χάλια. Όπως βλέπετε, από 10-12 κιλά το δέντρο δεν υπάρχει καν τίποτα. Δεν θα μπούμε μέσα καθόλου να μάσουμε. Η καταστροφή είναι μεγάλη και πρέπει οπωσδήποτε να επέμβει ο ΕΛΓΑ να μας βοηθήσει. Επενδύσεις, χωράφια σύγχρονα, δυναμικές καλλιέργειες. Από ό,τι βλέπετε, βρισκόμαστε σε ένα κτήμα 7 ετών που το κάθε δέντρο θα έπρεπε να έχει παραγωγή 15, μέσα όρο 15 κιλά. Τα δέντρα είναι άδεια, λόγω της κλιματικής αλλαγής, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών δεν έγινε. Με δυσκολία ψάχνεις σε έναν καρπό κάπου. Ελάχιστος θα βρεις, ωραία και πού. Λόγω της κλιματικής αλλαγής και των υψηλών θερμοκρασιών δεν έγινε η γονιμοποίηση όπως θα έπρεπε να γίνει, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα εδώ που βλέπετε. Μεγάλο παράδειγμα ότι δεν έχουν ανοιχτεί ούτε τα αντιχαλαζιακά δίχτυα για την προστασία, γιατί δεν αξίζει. Τα έξοδα τρέχουν. Είμαστε σε απόγνωση. Ζητάμε από τους πολιτικούς μας, του νομού, από τον Περιφερειάρχη να μας βοηθήσουν να κάνουν κάτι, γιατί από ό,τι ακούσαμε και ο ΕΛΓΑ δεν μπορεί να συμπεριλάβει λόγω υψηλής ζέστης και δεν είναι στους κανονισμούς του. Οπότε κάτι άλλο πρέπει να γίνει, δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο. Ζητάμε τη βοήθεια, όπως μας έχουν υποσχεθεί ότι θα είναι κοντά μας, θα είναι δίπλα μας. Έτσι ζητάμε αυτή τη στιγμή να είναι δίπλα μας. Πώς προέκυψε η ακαρπία αυτή, Η ακαρπία προέκυψε. Η μεγάλη θερμοκρασία του. Από τη μεγάλη τη θερμοκρασία, όπως είναι ο παγετός, παγώνει μέσα το υγρό, έτσι και με τη μεγάλη τη θερμοκρασία το ξέρανε το υγρό. Από τη στιγμή που το ξέρανε, είναι σαν να πάθαμε, σαν να ήταν παγωνιά. Κλιματική αλλαγή. Ναι. Αυτά δεν τα περιλαμβάνει ο οργανισμός. Όχι, καθόλου. Στην ακαρπία δηλαδή, είναι πρόβλημα. Είναι μεγάλο πρόβλημα και ευχόμαστε να μπορέσει τώρα να μπει και αυτό, οι καιρικές συνθήκες μέσα στον ΕΛΓΑ. Δεν γίνεται αλλιώς, δεν μπορούμε να βγούμε. Παρόλο της έλλειψης παραγωγής, συνεχίζουμε τα ραντίσματα και όλες τις εργασίες. Δεν περιλαμβάνεται όμως τέτοιου είδους ζημιά. Γιατί περί ζημιάς πρόκειται η ακαρπία. Δυστυχώς τον ΕΛΓΑ όχι. Για τον παραγωγό. Και παράδειγμα στο υποκατάστημα της Κοζάνης, τα παιδιά υπάλληλοι καταβάλουν τη μέγιστη προσπάθεια, αλλά υπήρχε μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, δεν μπορούν να τρέξουν σε όλες τις περιοχές. Δυστυχώς. Έχει γίνει. Υπάρχει διαδικασία αναγγελίας της ζημιάς, δηλαδή δηλώθηκε κάπου αυτό ως πρόβλημα. Τίποτα απολύτως ακόμα. Γιατί αυτό το στάδιο της ανθοφορίας δεν εντάσσεται μέσα στον ΕΛΓΑ. Ένα κλιμάκιο του ΕΛΓΑ. Στις αρχές όταν γινόταν η ζημία, ερχόταν ανατακτά διαστήματα και κοιτούσε τα κεράσια και είχαν γνώση ότι θα υπάρξει η ζημία αυτή. Το ξέρανε, λόγω της εμπειρίας τους, το ξέρανε ότι θα υπάρχει αυτή η ζημία. Μετά από εκεί και πέρα σταματήσαν, ήρθανε 2-3 φορές. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν ήρθαν, διαφερθήκαν ότι θα υπάρχει ζημία. Αλλά λένε ότι στον κανονισμό του ΕΛΓΑ δεν υπάρχει αυτό το... Είναι από πολύ κρύο, ας πούμε. Τα έξοδα τρέχουν. Τα έξοδα γίνανε δημοσιογράφε. Ναι, δεν έχουν γίνει. Εμείς σε ένα μήνα περιμένουμε συγκομιδή. Περιμέναμε τουλάχιστον. Περιμένουμε, δεν υπάρχει. Έχουν γίνει. Κλαδέματα, ραντίσματα, ποτίσματα, λιπάσματα. Όλα έχουν πέσει. Τώρα μείναμε έτσι. Αυτό δεν είναι ότι... Ας έρθουν και οι ίδιοι να δούνε. Καλά, το είδανε κιόλας, γιατί από ό,τι άκουσα επισκέφτηκαν κάποιες περιοχές δικές μας πάλι με κεράσια, πύργους με σόφουνο και την είδαν τη ζημία. Η ίδια ζημία είναι και εδώ. Δεν αλλάζει κάτι. Αλλά θα θέλαμε μια επίσκεψή τους να δούνε και εμάς, ας πούμε, το Μιλοχώρι, ας πούμε, να δει ότι έχουμε και εμείς τη ζημία αυτή. Βλέπεις τώρα εδώ, κάναμε έναν ολόκληρο αγώνα, ολόκληρο χρόνο. Και ήρθε η ώρα που δεν θα μπούμε μέσα να μαζευτούμε. Και βλέπω βλέπεις μια και τα εντέλυση, δίχτυα. Βλέπω δίχτυα, βλέπω. Ναι, βλέπεις και τα δίχτυα. Μια οργανωμένη καλλιέργεια η οποία ουσιαστικά δεν παράγει. Και
Και δεν είναι αυτό, βλέπεις ότι τα δίχτυα είναι μαζεμένα, δεν έχουν απλωθεί. Ποιος ο λόγος να τα απλώσουμε και να πληρώσουμε και μεροκάματα και να μην πάρουμε τίποτα, δεν θα μπούμε μέσα καν. Και να, τότε η απόδειξη είναι καθαρή ότι τα δίχτυα είναι μαζεμένα, απλά πράγματα. Είναι άμεση η ανάγκη αναδιάρθρωσης του οργανισμού. Εννοείται, και το ζητάμε εδώ και χρόνια, δηλαδή είναι από τα μεγάλα ζητήματα που πρέπει... Ήταν και μέσα από τα αιτήματα των κινητοποιήσεων των ανθρώπων. Εννοείται. Απλώς δηλαδή ο ΛΓΑ έχει απαξιωθεί πλέον. Έχει απαξιωθεί δυστυχώς. Και ο πρωτογενής τομέας για μένα είναι η βάση της οικονομίας μιας χώρας. Ναι, και βλέπω ότι είστε νέος άνθρωπος που μένετε στον τόπο σας. Προσπαθούμε, καταβάλουμε και εμείς τη μέγιστη προσπάθεια, αλλά χωρίς καμία απολύτως στήριξη. Τι λέμε στους πολιτικούς μας? Στους πολιτικούς μας να δουν το πρόβλημά μας και να μας βοηθήσουν. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αλλιώς. Και να μπει οπωσδήποτε μέσα οι καιρικές συνθήκες. Τα έξοδα είναι τεράστια, έχουν γίνει τα έξοδα, από την ανθοφορία ξεκινήσαμε και τώρα σταματήσαμε λιγάκι γιατί τι να ραντίσουμε. Αλλά και παρόλο αυτά πάλι ραντίζουμε γιατί πρέπει να ετοιμαστούμε και για του χρόνου. Ναι, δεν μπορούμε να τα παρατήσουμε. Δέντρο, ναι. Ναι βέβαια, δεν μπορούμε να τα παρατήσουμε. Συνεχίζουν... Τα έξοδα τρέχουν, αλλά τρέχουν καθαρά. Έσοδα μηδέν, δεν το συζητάμε.